Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ακούτε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση των μέτρων. Συνάντηση της Τρόικας αυτή την ώρα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Νέα σφοδρή επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση από τον ΟΠΑΠΟ που συνομίλησε με εργαζόμενους. Θετικά αντέδρασε το χρηματιστήριο μετά την ανακοίνωση της Γκρετή Αγκρικόλ ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις για την πώληση της εμπορικής στην Αλφα Μπανκ. Διήμερη παράταση για τις οφειλές της εφορίας. Άρχισε η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΓΑΕΟ. Στην Παρασκευή παρατείνεται η προθεσμία απογραφής των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, θλιβερή πρωτιά στους νέους και τις γυναίκες, εξακολουθεί να κατέχει η Ελλάδα. Ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα για την οριστικοποίηση του πακέτου των μέτρων. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών συναντάται με τους επικεφαλείς της Τρόικας, οι οποίοι στις 6 θα γίνουν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό. Αγκάθια στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα των μειώσεων των συντάξεων, το φορολογικό νομοσχέδιο, οι ρήτρες αντικατάστασης των μέτρων, ενώ η Τρόικα επιμένει στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί προβληματισμός για το ενδεχόμενο η Τρόικα να απορρίψει κάποια από τα μέτρα, ίσως και τμήμα των βασικών αξώνων της Συμφωνίας των Πολιτικών Αρχηγών. Το απόγευμα αναμένεται να κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, το προσχέδιο για το 2013 προβλέπει ύφεση 3,8 με 4% για έκτο συνεχές έτος. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το προσχέδιο προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα στο 1,1% του ΑΕΠ. Επίσης, το προσχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει ακόμη 7,8 δις ευρώ περικοπών από το συνολικό πακέτο των 11,5 δις. Η στρατηγική της συγκυβέρνησης και της Τρόικας για τη συνολική κατεδάφιση των κεκτημένων της ελληνικής κοινωνίας έχει περάσει στην τρίτη και πιο επιθετική της φάση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑΠ και ενημερώθηκε για το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Μιλώντας σε συγκέντρωση των εργαζομένων, ανέφερε ότι τα μέτρα των 13,5 δις θα δώσουν νέο χτύπημα στην ήδη εξαιρετικά επιβαρημένη ελληνική οικονομία, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ο κύριος Τσίπρας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση ξεπουλάει τον ΟΠΑΠ σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Μήνας αναταραχών προμηνύεται ο Οκτώβριος, ο μήνας που θα καθορίσει την επιτυχία του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τερματισμό της κρίσης με πρώτο σταθμό τη σημερινή επανέναρξη των συνομιλιών Αθήνας-Τρόικας, γράφει το Bloomberg. Τη βούληση της κυβέρνησης να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στην περιβόητη λίστα Φαλτσιάνη, τη λίστα με τα ονόματα 2.000 Ελλήνων με καταθέσεις στην Ελβετία, η οποία παραδόθηκε υπό τη μορφή ψηφιακού δίσκου το 2010 από την πρώην Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας και νυν επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ στην Ελλάδα, εξέφρασε με δηλώσεις του στους Financial Times ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση από την Αλφα Μπανκ του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής ανακοίνωσε και επισήμως σήμερα η Κρεντή Αγκρικόλ. Περισσότερες πληροφορίες στο θέμα που ακολουθεί. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις είχαν υποβάλει επίσης η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank. Η Κρεντή Αγκρικόλ, μητρική της εμπορικής, και η Αλφα Μπανκ στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων. Η δεσμευτική προσφορά της Αλφα Μπανκ είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές. Η Credit Agricole θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και την αγορά για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις συνομιλίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Διήμερη παράταση σήμερα και αύριο για την πληρωμή οφειλών προς την εφορία έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Την παράταση της προθεσμίας πληρωμής φόρων και οφειλών στις εφορίες για δύο ημέρες, αύριο Τρίτη και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών λόγω του συνωστισμού που επικράτησε σήμερα στις περισσότερες εφορίες. Η προθεσμία έλυγε κανονικά την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο λόγω της απεργίας των εφοριακών, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση έως σήμερα. Επίσης, παρατάθηκε έως τις 30 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής του ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ, καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2011. Ξεκινά από σήμερα 1η Οκτωβρίου η απογραφή 1,2 εκατομμυρίου συνταξιούχων του ΟΓΑ, η οποία θα διαρκέσει έως και τα τέλη Νοέμβρη, ενώ η προθεσμία απογραφής των συνταξιούχων του ΙΚΑ παρατείνεται έως την ερχόμενη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου. Να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα που ακολουθεί. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, μέχρι στιγμής περίπου 150.000 συνταξιούχοι δεν έχουν απογραφεί και αν δεν εμφανιστούν μέχρι την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας, η καταβολή της σύνταξης θα διακοπεί, θα διεταχθεί έρευνα και θα κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την διεκδίκηση των παράνομα εισπραχθέντων συντάξεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, από τις συντάξεις που έχουν ήδη διακοπεί με την προηγούμενη απογραφή, έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως, ενώ από τον Ιούνιο του 2011 έχουν κατατεθεί 148 μηνυτήριες αναφορές για παρανόμους εισπραχθείς σε συντάξεις από διάφορες αιτίες. Συναντήσεις με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, Στέφαν Φίλε, και με το Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, είχε ο Πρωθυπουργός. Τη θλιβερή πρωτιά στην ανεργία των νέων και των γυναικών εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Τον περασμένο Ιούνιο, η ανεργία στην Ελλάδα έφτασε στο 24,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, έναντι 23,5% το Μάιο. Τον ίδιο μήνα, η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών ανήλθε στο 55,4%, των γυναικών στο 28,1% και των ανδρών στο 21,7%. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρέμεινε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, ενώ ο αριθμός των ανέργων σημείωσε νέα άνοδο. Σύμφωνα με την Κοινοτική Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία στα 17 κράτη-μέλη διαμορφώθηκε στο 11,4% τον Αύγουστο, όσο ήταν και τον Ιούλιο. Οι άνεργοι αυξήθηκαν τον ίδιο μήνα κατά 34.000. Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Επιπιστώσει προμηθεύονται από σήμερα τα φαρμακά τους οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ στην Αττική. Η αναστολή των κινητοποιήσεων αποφασίστηκε μετά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των χρεών προς τους φαρμακοποιούς. Με άκρα μυστικότητα κατέθεσαν στην εισαγγελία οι επιχειρηματίες στον χώρο των ακινήτων Γιώργος Ζωγραφάκης και Ιωσήφ Λιβανός σχετικά με την υπόθεση της επιχειρηματικής αντιδικίας, στην οποία επλάκησαν τα ονόματα των τριών πολιτικών Ευάγγελου Μεϊμαράκη, Γιώργου Βουλγαράκη και Μιχάλη Λιάπη. Οι δύο επιχειρηματίες κλήθηκαν σε κατάθεση από την εισαγγελέα πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου, η οποία χειρίζεται την δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το 2010 και που σε πρώτο στάδιο αφορούσε αντιδικία τους με τον κατασκευαστή Γιάννη Καρούζο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο μάρτυρες παρέδωσαν στην εισαγγελική λειτουργό έγγραφα σχετικά με την υπόθεση. Επίσης, την κυρία Παπανδρέου επισκέφθηκε και ο εκδότης της Real News, Νίκος Χατζηνικολάου, για να καταθέσει σχετικά με τις διαρροές των εγγράφων. Μέτρα στήριξη τη τοπική αυτοδιοίκηση εξετάστηκαν σε συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον πρόεδρο τη ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Απεργία διαρκείας ξεκίνησαν σήμερα οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καταγγέλλοντας η ανακοίνωσή τους ότι το ίδρυμα δυνατεί να λειτουργήσει, καθώς η έλλειψη συμβασιούχων καθηγητών οδηγεί στην αναστολή σειράς μαθημάτων και την αποδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την απομάκρυνση παράνομων μεταναστών ξεκίνησε λίγο πριν από τις 7 το πρωί σε περιοχές γύρω από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 150 άτομα, ενώ έχουν γίνει έλεγχοι σε 63 εγκαταλειμμένα οικίματα. 15 άτομα προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν χθες βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης πορείας που είχε ξεκινήσει από τα Εξάρχεια. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο πιο βίαιος μήνας στο Ιράκ από τον Αύγουστο του 10, με 365 νεκρούς και 683 τραυματίες ήταν ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα Ιρακινά Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών. Μόνον χθες 32 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικών επιθέσεων. Στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 στρατιώτες των ατοικών δυνάμεων, σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας. Η εθνικότητα των νεκρών στρατιωτών της νατοϊκής δύναμης δεν έχει γίνει γνωστή. Ο καμικάζι επέβαινε σε μοτοσυκλέτα και ανατινάχθηκε σε πολύ σύχναστη αγορά κοντά σε αρχηγείο της αστυνομίας. Ο Συριακός στρατός βομβάρδισε το πρωί περιοχές στην νότια και κεντρική χώρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άτομα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Χαλέπι, όπου εδώ και 10 μήνες διεξάγονται οι μεγαλύτερες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντικαθεστωτικούς και τον στρατό. Το ποσοστό της ανεργίας στην Ιταλία παρέμεινε σταθερό τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 10,7% του ενεργού πληθυσμού, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ιταλίας. Πρόκειται για τον τρίτο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο καταγράφεται το ποσοστό αυτό, που είναι το πιο υψηλό από το 2004 τουλάχιστον. Επανεξελέγει επικεφαλής του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. Πρόκειται για το τρίτο συνέδριό του, στο οποίο ο Ερντογάν συμμετέχει ως Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος, αφού το καταστατικό απαγορεύει ο αρχηγός του να επιδιώξει την επανεκλογή του περισσότερες από 3 θητείες. Αθλητική επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-1 τον Άρη στην Τούμπα στον προτελευταίο χρονικά αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. Απόψε στις 8.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδιακός. Ο καιρός.
Γενικά, έθριος και ζεστός καιρός επικράτησε όλη τη χώρα. Η άνεμη πνέουν βόρειο μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς. Στους 35 βαθμούς τα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο Τρίτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τις πρωινές ώρες στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικά νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν σποραδικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και στα νότια Πελάγη, δυτική, βορειοδυτική 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στα μικρόφωνα ήταν η Τάνια Μαντουβάλου, τον ήχο συντόνισε ο Τάσος Γιαννόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.